Αυτά είπε ο κύριος Σαπατσίδης, όπου εγώ εντάξει νιώθω και την ανάγκη να το πω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός συνάδελφος, δικηγόρος. Αλλά σήμερα δεν ήταν μόνο το θύμα, ο κατηγορούμενος, ο δικηγόρος του που κάναν αναφορές στο πρόσωπό του. Έκανε και ο πατέρας του θύματος, το οποίο κατέθεσε και αφού στο δικαστήριο. Και θέλω να σας πω ότι η εισαγγελέας και πρόεδρος ήταν πάρα πολύ σκληροί μαζί του. Ο πατέρας της Γωγός Φαρμάκη είπε ότι εγώ ήμουνα στο Αγρίνιο, με πήραν τηλέφωνο και ήρθα στην Αθήνα και απλά μου είπαν ότι είναι ένα ατύχημα. Δεν ξέρω τίποτα παραπάνω, δεν μου είπανε κάτι άλλο και επέμεινε το δικαστήριο και τον ρώτησε πολύ έντονα. Μα καλά, είχε τραυματιστεί το παιδί σας, ήταν στο νοσοκομείο, δεν ρωτήσατε τι έγινε, μα λέει αφού μου είπαν ότι είναι ένα ατύχημα. Δεν είχα, λέει, κάτι άλλο να ρωτήσω. Εμένα με νοιάζει, λέει, ότι σήμερα το παιδί μου είναι καλά και είναι υγιές. Του λένε ότι έχετε καταθέσει ότι σας είπε η κόρη σας ότι μπαμπά με πυροβόλησε. Πετάχτηκε τότε το θύμα και λέει ότι του λέμε μετέφερε. Εμείς του λέγαμε και αυτός κατέθεται. Και τότε τη διέκοψε ο εισαγγελέας σε αυστηρό ύπος και της είπε ότι επειδή είστε παθούσα και θύμα της συγκεκριμένης υπόθεσης, μην νομίζετε ότι θα ανεχθούμε τέτοιες συμπεριφορές μέσα στο δικαστήριο. Μάλιστα. Του νομίζω ότι είπε κάποια στιγμή η πρόεδρος της έδρας στον μπαμπά της Γωγός και της Όλγας Φαρμάκη ότι καταλαβαίνετε ότι πήγε να φύγει από τη ζωή το παιδί σας. Πρέπει να έχω πληροφορηθεί καλά. Τον ρώτησε η πρόεδρος, Τατιάνα, τον ρώτησε η πρόεδρος χαρακτηριστικά. Χαροβάλεπε το παιδί σας. Δεν σας ένοιαζε να μάθετε τι ακριβώς έγινε. Λέει αφού μου είπανε. Ήταν ένα ατύχημα. Μάλιστα. Πάντως να σου πω κάτι, Τατιάνα, στη συνέντευξή της που έλεγε ότι είναι τότε στην Τζόρτζια Συρίχα, είχε πει «Στο δικαστήριο είσαι έτοιμη να τον κοιτάξεις στα μάτια». Δεν νομίζω, λέει, ότι είναι άνθρωπος που αξίζει να τον κοιτάξεις στα μάτια. Αλλά αφού με ρωτάς θα σου πω. Είμαι βράχος, λέει. Δεν υπάρχει περίπτωση μετά από όλα αυτά που έχω περάσει να λυγίσω. Προς Θεού, εγώ μεταφέρω αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί, έτσι. Ναι, εντάξει, Ιανουάριο μια συνέντευξη είναι δημοσιευμένη στο Athens Magazine. Η οποία δεν έχει διαψευστεί ως ψευδή συνέντευξη ή μη δοσμένη από την ίδια. Όχι, ναι. Είναι η συνέντευξη που η ίδια είχε δώσει, είχε πει «Είμαι βράχος». Είμαι βράχος, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να λυγίσω μετά από όλα αυτά που έχω περάσει. Συγγνώμη, Άγγελα. Ναι. Τατιάνα, να μεταφέρουμε και την πραγματικότητα την οποία εμείς βιώσαμε χθες και σήμερα στο δικαστήριο, όπου το θύμα και ο κατηγορούμενος συνομιλούσαν και κατά τα διαλύματα του δικαστηρίου και πριν το δικαστήριο ξεκινήσει και αμέσως μετά την απαγγελία της απόφασης από το δικαστήριο ήταν το πρώτο άτομο, η κυρία Φαρμάκη, όπως και ο δικηγόρος του, που προσέτρεξαν να του μιλήσουν και να αποτιμήσουν το τι ακριβώς έχει συμβεί. Είπε το θύμα, είπε η Γωγό Φαρμάκη, ότι είχα θυμώσει γιατί δεν ήθελα να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, να πάω στην Αμερική να σπουδάσω ηθοποιός, να κάνω κάποια σεμινάρια ηθοποιίας. Τελικά το έκανε το όνειρό της πραγματικότητα. Νομίζω στη συνέχεια έφυγε στην Αμερική. Έφυγε στην Αμερική. Νομίζω ότι εκεί ζούσε κιόλας με τον σύντροφό της. Έζησε κάποια χρόνια στο εξωτερικό. Κάποια χρόνια. Ναι, ωστόσο, και αυτό που έλεγε ήταν ότι το περίμενε πώς και πώς αυτό το ταξίδι στην Αμερική. Είχε προετοιμάσει τα πάντα, είχε πάει, είχε αποχαιρετήσει τους δικούς της. Οπότε ήταν λίγες μέρες πριν γίνει όλο αυτό. Μάλιστα. Θα σου συμπληρώσω όμως, Τατιάνα, σε αυτό τώρα που είπε ο Άγγελος, ότι λέει: έχετε έρθει καθόλου σε επαφή, επειδή περιέγραφε πώς ήταν η επαφή του στα δικαστήρια αυτές τις δύο μέρες. Και λέει, δεν μπορώ και δεν θέλω να τον δω. Όταν τύχει να συναντηθούμε έξω, δεν αντέχω. Μάλιστα. Χαρακτηριστικά. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, τον έχει συγχωρέσει. Όπως μας μεταφέρει ο Άγγελος, ήταν πολύ θερμές οι σχέσεις τους εκεί στο δικαστήριο. Μιλούσαν. Να δούμε τι κατέθεσε και ο κατηγορούμενος. Να δούμε τι κατέθεσε, Άγγελε. Ακριβώς. Ναι. Ωραία. Είναι ένα πολύ λυπηρό γεγονός για μένα. Ήταν ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός τον οποίο προκάλεσα εγώ. Όμως δεν το ήθελα. Σε καμία περίπτωση δεν έβγαλα πιστόλι να σκοτώσω. Με την Όλγα είχαμε μία σχέση. Είχαμε τα καυγαδάκια μας. Επρόκειτο να ταξιδέψω στην Πάτρα για ένα κατάστημα που είχαμε. Υπήρξε μία κόντρα με την Όλγα σχετικά με το αν θα την έπαιρνα μαζί. Της λέω, θα το δούμε το πρωί από το σπίτι. Είχαμε ένα καυγά γι' αυτό. Όταν πήγα σπίτι, μου είπε ότι είχε φτιάξει σακ βουαγιάς και το είχε επάνω. Είχε ξυπνήσει γωγό, είχε και το σκυλί. Όταν φορούσα κοστούμια και σακάκια όπως εκείνο το βράδυ, το όπλο το είχα σε θήκη. Όπως πάω να σκύψω, με εμπόδιζε το όπλο. Όπως πάω να το βγάλω, ακούω μπαμ. Τα χάνω. Μου πέφτει το πιστόλι στο πάτωμα. Κοιτάζω τη γωγό, μου λέει, αχ, βλέπω αίματα. Ούλιαζε η Όλγα που ερχόταν από πίσω. Της λέω, φέρε πετσέτα και σεντόνια.
Τη λίγο την κογό και κατεβήκαμε στο αυτοκίνητο να την πάμε στο νοσοκομείο. Μετά από λίγο διάστημα μαθαίνω από την Όλγα ότι λέει άλλα η γογό, ότι έχει έρθει ένας δικηγόρος και της έχει βάλει λόγια. Η γογό μου θύμωσε πάρα πολύ γιατί θα έφευγε για Αμερική. Και εμένα αν κάποιος, έστω κατά λάθος, με χτυπούσε θα είχα θυμό μετά. Μετά από ένα διάστημα 10 μηνών κατάλαβε ότι δεν το ήθελα. Εκείνη την εποχή ήταν υποχείριο ενός ανθρώπου που ήθελε να βγάλει κέρδος. Η γογό δεν δέχτηκε ουδέποτε ούτε ένα ευρώ από μένα. Δεν ήσασταν θυμωμένος μαζί της που σας κατηγορούσε άδικα? Πήγα να τη σκοτώσω άθελά μου την κοπέλα. Τι να είμαι θυμωμένος, ήμουν στεναχωρημένος. Οι σχέσεις μας αποκαταστάθηκαν μετά από περίπου 9 μήνες. Ξαφνικά χτύπησε εγώ ένα πρωί την πόρτα μου μαζί με την αδελφή της, με καφέδες και τα βρήκαμε έτσι ξαφνικά και χαίρομαι γιατί με έχει στιγματίσει αυτό. Ουδέποτε της έδωσα χρήματα, αν και επανειλημμένα της είπα να τη βοηθήσω οικονομικά με τα θέματα υγείας της και δεν δέχτηκε ποτέ. Μια φορά μόνο πλήρωσα 2.000 ευρώ για φυσιοθεραπείες που έκανε. Δεν θέλησε ποτέ τίποτα. Σήμερα μάλιστα συνεργαζόμαστε επαγγελματικά στον κλάδο των ρούχων. Είμαστε συνεργάτες. Η γογό είναι fashion blogger και εμείς έχουμε εταιρεία ρούχων.